Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα το σχέδιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Συγκεκριμένα το σχέδιο αφορά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και σε αυτό έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όσοι έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη την κύρα κατοικία τους και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν λάβει επιχειρηματικό δάνειο με υποθήκη επίσης την κύρα κατοικία. Αφορά μόνο στεγαστικά δάνεια τα οποία έχουν συνομολογηθεί για την ανέγερση την αγορά κατοικία του αιτητή, καθώς και επιχειρηματικά δάνεια που έχουν ληφθεί για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η Κύπρος από παράδειγμα προς αποφυγή έχει καταστεί παράδειγμα προς μίμηση, δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για Οικονομικές και Δημοσιονομικές Υποθέσεις, Πιέρ Μοσκοβισί, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο κ. Μοσκοβισί συνέστησε τη συνέχιση της πορείας των μεταρρυθμίσεων, υποδεικνύοντας πως η Κύπρος δεν θα έπρεπε να βγει νωρίτερα από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής, καθώς απομένουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν και διότι το πρόγραμμα κατά κάποιο τρόπο αποτελεί την προστασία της κυπριακής οικονομίας. Το 24 έτσι επικοινώνησε με τον βουλευτή του DC Ανδρέα Θεμιστοκλέους μετά τα όσα έγραψε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook για την βουλευτή του Ακέλ Ειρήνη Χαρλαμπίδου. Το θέμα για μένα θεωρείται λήξαν μετά την ανακοίνωση του Ακέλ και την δική μου απάντηση σημείωση. Ολόκληρη τη συνέντευξη του κ. Θεμιστοκλέους μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο 24edge.com.gr. Η διαβεβαίωση ότι οι ανακρίσεις σε σχέση με το σκάνδαλο για την οικονομία, οι οποίες διεξάγονται από την ανακριτική ομάδα της αστυνομίας, συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς, έδωσε σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Κώστας Κλήρηδης, ο οποίος σημείωσε ότι κάποιες υποθέσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Στο 15,6% κινήθηκε ο δείκτης της ανεργίας στην Κύπρο τον Απρίλιο του 2015, σημειώνοντας πτώση από το 16% του Μαρτίου του 2015, αλλά και από το 16,1% του Απριλίου του 2014. Μεταξύ των χωρών μελών, ο χαμηλότερος δείκτης ανεργίας τον Απρίλιο του 2015 κατεγράφει στην Γερμανία με 4,7% και υψηλότερη στην Ελλάδα με 25,4% και την Ισπανία με 22,7%. Δεν απέχουμε πολύ από την επίτευξη συμφωνίας. Αυτό δήλωσε χθες από την Χάγη σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό RTL ο Ολλανδός Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Jeroen Dijsselbloem, σημειώνοντας παράλληλα ότι ορισμένοι στην Ευρώπη είναι υπερβολικά αισιόδοξοι για τις συνέπειες που θα έχει μια έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ.